Σήμερα Τετάρτη, 24 Απριλίου του 2019, Herping στο CXU. Βρίσκομαι στο CXU με το Raw Exotic. Είμαστε λίγο πιο πάνω από τον ζωολογικό κήπο και ξεκινάμε Herping. Αναζήτηση ερπετών, αμφιβίων, αρθροπόδων, αλλά και οτιδήποτε άλλο μας τραβήξει την προσοχή, θα το καταγράψουμε. Το μέρος αυτό έχει, σύμφωνα με λίστες που έχω διαβάσει, γύρω στα 21 είδη ερπετών και 6 είδη αμφιβίων, άρα σίγουρα κάτι θα βρούμε. Εδώ πίσω έχει και κάτι βράχους, μπορεί να έχει κάτι μέσα. Ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ είναι το άγριο σπαράγγι που το έχετε δει και σε άλλα βίντεο με herping. Μπροστά βλέπετε το σπαράγγι που τρώμε, το πλαστεράκι, το νερό, και πίσω είναι η μάνα, το φυτό που βγάζει τα σπαράγγια. Αυτό τον καθοτό θαμνάκι. Μόλις πιάσαμε ένα μικρό μάντις εδώ, ένα μάντις ρελιγκιόσα, μια μάντιδα ή αλλιώς αλογάκι της Παναγίας. Ακόμα είναι πολύ μικρό, γι' αυτό είναι γκρι. Μετά γίνονται πράσινο καφέ όταν μεγαλώνουν. Τρέχουν πολύ γρήγορα, γι' αυτό το πιάσαμε και να το δείτε. Τώρα είναι η εποχή που έχουν ήδη γεννηθεί και μεγαλώνουν. Θα βρείτε πολλά μικρά. Εδώ είναι μια μυρμικοφολιά με αυγά. Αυτά τα άσπρα, τα μικρά, είναι τα αυγά τους. Αυτή είναι η τροφή του σκουλικόφιδου. Αν και δεν νομίζω το ίδιο να το βρούμε. Δίπλα στη μυρμικοφολιά έχει μια φωλιά με ψαλίδες. Συχνά είναι κοντά, δεν ξέρω γιατί. Το θηλυκό φροντίζει τα μικρά σε αυτά τα έντομα μέχρι να μεγαλώσουν. Μερικές χιλιοποδαρούσες μεγάλες κάτω από ένα ξύλο. Αυτές γενικά μαζεύονται σε υγρά μέρη και τρέφονται με φυτά και νεκρή οργανική ύλη. Υπάρχουν παντού. Όπου υπάρχει υγρασία θα τις βρείτε. Έχω πιάσει εδώ μια μεγάλη από τις χιλιοποδαρούσες. Τώρα θα δείτε τι κάνω κάθε φορά που συναντάω ένα τέτοιο συμπαθητικό αρθρόποδο. Το παίρνω, το μυρίζω και αυτό με μαστουρώνει ελαφρώς. Οι λεμούροι στη Μαδαγασκάρη αυτό το κάνουν συχνά. Δεν είναι τυχαίο. Κάτι έχουν βρει. Βγάζει αυτή τη μυρωδιά όταν απειλείται, που σε καίει ελαφρώς. Και λίγο σε φτιάχνει. Αυτό το κάνω από πολύ παλιά. Μία μικρή Wolf Spider, λυκοαράχνη, μαζί με τη φωλιά της εδώ δίπλα κάθεται. Τώρα την ενοχλήσαμε, σηκώσαμε την πέτρα. Ακόμα δεν έφυγε. Γένος λυκόσα. Πολύ γυρίνη μέσα σε αυτόν τον μικρό νερόλακο. Είναι ένα νεριάκι που κατεβαίνει εδώ, μαζεύεται σαν λιμνούλα και έχουν γεννήσει αυγά οι βάτραχοι και βγήκαν γυρίνη τώρα. Βρήκαμε και μια ρίγανη εδώ, στο βουνό, πάνω στο βράχο, μικρή. Και άλλα φυτά εδώ, κάτι σαν παχύφυτο έχει πιο κάτω. Δεν ξέρω το όνομά του. Έχει απ' όλα. Εδώ μπροστά έχουμε ανθισμένες ήριδες. Με τα λευκά τους άνθη, τέτοια εποχή βγαίνουν, λίγες μέρες μόνο κρατάνε. Μάλλον κάποιος θα τις είχε φυτέψει παλιά. Φτάσαμε σε ένα νεκροταφείο που φαίνεται να είναι πολύ παλιό. Οι ημερομηνίες είναι πολύ παλιές. Και κατεβαίνουμε να εξερευνήσουμε εδώ, γιατί συνήθως σε τέτοια μέρη που έχουν ησυχία βρίσκεις πολλά πράγματα. Ένα κοτσίφι πάνω στο δέντρο, το ακούτε, τη γλυκιά φωνούλα που έχει, γελαϊδάει. Είναι γενικά πολύ δύσκολο να το πλησιάσεις. Πολλές φορές όταν το πλησιάζεις φεύγει. Ευτυχώς που το πετύχαμε εδώ. Όλα τα αρχαία φυτά είναι μαζεμένα εδώ. Μπροστά εδώ είναι μια μικρή φτέρη, Pteridium aquilinum, η κοινή φτέρη που βρίσκουμε στα δάση. Το πιο κοινό είδος φτέρης που γίνεται αρκετά μεγάλο, ακόμα είναι μικρή. Πίσω και γύρω γύρω έχει ένα στρώμα από βρύα και μια κουκουνάρα από πεύκο και μερικά ακόμα χόρτα. Δείτε λοιπόν τι βρήκαμε, κάτι που δεν περιμέναμε να βρούμε, ένα μωρό αυλέφαρος. Ένας μικρός κίνγκος, όπως το βλέπετε πολύ μικρό και πρόσφατα έχασε την ουρά του, τώρα την αναγεννάει. Επιστημονική ονομασία αυλέφαρος κιταϊμπέλη, είναι ο πιο κοινός κίνγκος της Ελλάδας, ζει σε όλη την υπηρετική Ελλάδα και σε αρκετά νησιά.
Και λέγεται έτσι επειδή τα βλέφαρά του είναι όπως στα φίδια και στα γκέκο, είναι ενωμένα σε μία μεμβράνη. Και ουσιαστικά δεν έχει κινούμενα βλέφαρα. Είναι σκίγκος λοιπόν, σαύρα της οικογένειας των σκυνγιδών, διαφορετική από άλλες σαύρες, από τις πιο κοινές που βρίσκουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο 4 είδη σκίγκου, αυτό είναι το πιο κοινό. Και είναι μικρό είδος, γίνεται γύρω στα 13 εκατοστά, με 15 κάπου εκεί. Και όπως όλοι οι σκίγκοι, έχει λεπτό και ευλίγιστο σώμα, πολύ κοντά άκρα που δεν μπορούν να το σηκώσουν πάνω από το έδαφος, γι' αυτό και σέρνεται και τα χρησιμοποιεί βοηθητικά. Και λίες φωλίδες με ουστέινα πλακίδια από κάτω, γι' αυτό είναι και τόσο γυαλιστερό. Ζει κάτω από πέτρες, κάτω από ξύλα, ανάμεσα σε πυκνά χόρτα, σπάνια θα το βρούμε έξω δηλαδή. Και κυνηγάει μικρά σπόνδυλα, κυρίως έντομα και σαλιγκαράκια. Είναι πολύ γρήγορη σαύρα. Και το βρήκαμε σε αυτόν εδώ τον κορμό. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, έπρεπε να το πιάσουμε για να το βγάλουμε. Γιατί τρέχει πραγματικά πολύ. Αν και τα πόδια του είναι κοντά, τρέχει με απίστευτη ταχύτητα. Πραγματικά δεν έχω ξαναβρει αυτό το είδος. Σήμερα Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019, συνεχίζουμε την εξόρμηση στο Σέιξου. Σήμερα είναι και καλύτερη μέρα, έχει και πιο πολύ ζέστη, πιο πολύ ήλιο. Βρισκόμαστε κοντά στο ύψομα Καρά Τεπέ, κοντά στο ξενοδοχείο Φιλίππιο και ξεκινάμε τη διαδρομή μας από αυτό εδώ το όμορφο μονοπατάκι. Μία σκολόπετρα, σκολοπέντρα κιγκουλάτα, το πιο μεγάλο είδος σαρανταποδαρούσας της Ελλάδας. Κάτω από μια πέτρα το βρήκαμε. Υπάρχουν παντού. Ξέρουμε με βουλίτσες, αρκετά διαφορετικό είδος. Δυστυχώς δύσκολο να γίνει αναγνώριση γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τα είδη. Ούτε η μαύρη γνωστή μεγάλη, ούτε η άλλη με την κόκκινη ρίγα. Πρώτη φορά τη συναντάω αυτήν. Την μύρισα κιόλας, μυρίζει διαφορετικά από τις άλλες. Δεν φτιάχνει πάντως. Μπουρούχα, είναι σκέτη. Δεν είναι σαν την άλλη που μύρισα τη μαστουρωτική, τη μεγάλη. Ένα όμορφο ισόποδο εδώ, λίγο διαφορετικό από τα άλλα. Κόκκινο με μαύρο. Τώρα έχει γίνει μπύλια. Αυτά τα αναπηλούνται, γίνονται σφαίρα. Τα ισόποδα είναι και αυτά σαν τις χιλιοποδαρούσες, θα τα βρούμε σε υγρά μέρη. Τρέφονται και αυτά με φυτά και νεκρή οργανική ύλη. Και δεν έχουν σχέση με τα έντομα ή με τα μεριάποδα τόσο πολύ. Είναι καρκινοειδή, πιο κοντά είναι στις γαρίδες, στα καβούρια, στους αστακούς και σε αυτά. Βρήκαμε και μια χελονίτσα, μια τεστούντο χερμάνι, η κοινή χερσαία χελώνα της Ελλάδας, η μεσογειακή χελώνα. Μικρή σε μέγεθος ακόμα. Πολύ καλή. Δείτε την. Πιστεύουμε ότι θα βρούμε και άλλα. Ξεκίνησε καλά η μέρα σήμερα. Δείτε την λοιπόν, την έχω σηκώσει. Είναι μικρή, αλλά έχει να μεγαλώσει ακόμα λίγο, αλλά έχει ενηλικιωθεί πάντως. Μπορείτε να δείτε από πίσω, γι' αυτό την έπιασα, ότι είναι αρσενική. Έχει χοντρή ουρά, μεγάλη υπερουραία πλάκα και από κάτω έχει κύλο καβούκι. Δηλαδή έχει ένα βλάκι στη μέση για να στέκεται πάνω στο θηλυκό όταν ζευγαρώνουν. Δείτε την εδώ, το κεφαλάκι της, είναι αρκετά ζωηρή. Περιμένετε, πριν έκανε και ήχο, θα την ακούσουμε. Να, την ακούσατε? Όταν τρομάζει, αποβάλλει αέρα. Να τη βγήκε. Την αφήνω κάτω λοιπόν. Και άλλη μια χελώνα εδώ λοιπόν, τεστούντο χερμάνι και αυτή, πολύ πιο μεγάλη. Και τώρα πάμε κοντά να τη συναντήσουμε. Δείτε την εδώ λοιπόν, την έχω πιάσει, είναι εξαιρετικού μεγέθους αρσενικό. Δείτε εδώ, χοντρή ουρά, εδώ μέσα όμως. Μεγάλη υπερουραία πλάκα. Συνέχεια που κάνει θορύβους τώρα αυτή. Δείτε από κάτω, κύλο καβούκι. Τεράστιο. Τέτοιο αρσενικό δεν έχω συναντήσει ποτέ. Και έχει και ένα τραύμα εδώ από παλιά, δεν ξέρουμε τι έπαθε. Ίσως κάτι να την πλάκωσε. Την αφήνω λοιπόν κάτω. Άλλα δύο χελωνάκια εδώ. Το μεγάλο αυτό εδώ, το βρήκαμε εδώ. Το άλλο ήταν λίγο πιο μέσα, το φέραμε έξω. Δείτε διαφορά τώρα. Και αυτά τα στούντο χερμάνι. Αυτό είναι μικρό αρσενικό. Που έχει ήδη ενηλικιωθεί, δείτε, έκανε βαρκούλα το καβούκι, έκανε παχιά ουρά. Αυτό τώρα είναι πιο μεγάλο, άρχισε να κάνει παχιά ουρά, εδώ, αλλά δεν άρχισε να κάνει βαρκούλα ακόμα. Δεν ενηλικιώνονται όλα στο ίδιο μέγεθος δηλαδή.
Και πριν λίγο πέρασε και μια πανέμορφη αρσενική λακέρτα βίρεντες, πρασινόσαυρα, μεγαλάζω κεφάλι, αλλά έτρεξε, εξαφανίστηκε. Να λοιπόν, τεστούν το χερμάνι αρσενική, μεσαίου μεγέθους. Τη σήκωσα, δείτε πόσο κάθεται αυτή. Γενικά τα αρσενικά έχω προσέξει, είναι πιο δραστήρια. Δηλαδή, ακόμα και αν τα σηκώσει, δεν κρύβονται στο καβούκι του. Τώρα την αφήνω κάτω, να δούμε, θα φύγει. Θα φύγει σε λίγο, εντάξει. Δύο σκολόπετρες εδώ ακόμα, σκολοπέντρα κυγκουλάτα, στο ίδιο σημείο, πριν είχε και τρίτη, αλλά έφυγε. Δείτε εδώ, μεγάλες είναι αυτές. Έπιασα τη μία, την πιο μεγάλη. Εντάξει, δεν είναι και η μεγαλύτερη σε μέγεθος, αλλά είναι πιο μεγάλη από την άλλη. Δείτε την πως είναι έτοιμη να φύγει. Με προσοχή λοιπόν, την πιάνω από πίσω, γιατί πάει να με τσιμπήσει, αλλά δεν με τσιμπάει. Νάτι, την αφήνω να φύγει. Φλουπ, έφυγε. Αυτοί λίγο μπλεδίζουν τα πόδια της. Κάθεται λοιπόν. Αυτή σαν να έχει φάει, έτσι μου φαίνεται. Λέτε να έχει φάει και τέταρτη, να έχει εκεί πέρα. Νάτι. Καλή φαίνεται αυτή, πιο φουσκωτή απ' την άλλη. Την αφήνω λοιπόν και αυτή. Άλλη σκολόπετρα εδώ μικρή, στο ίδιο είδος. Δείτε διαφορά στα χρώματα. Αυτή πίσω έχει κόκκινα άκρα και μπλε στο τέλος. Αυτό το είδος έχει πάρα πολλές διαφορές στα χρώματα. Πράσινες, κόκκινες, πορτοκαλί. Αυτή είναι πολύ μικρή. Βρήκαμε και ένα πολύ περίεργο μανιτάρι. Βλέπετε σφαιρικό, άσπρο και από μέσα σαν πορτοκάλι. Δεν ξέρουμε τι είναι, όταν μάθουμε θα το βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Πολύ μεγάλη σκολόπετρα εδώ λοιπόν, σκολοπέντρα γιγκουλάτα. Δείτε την, αυτή είναι η πιο μεγάλη που έχουμε βρει σήμερα. Και έχει και πιο μεγάλες από αυτήν, δείτε την. Πάει να μου φύγει, νάτι. Ωραία χρώματα, δυνατή, νάτι. Έπεσε. Φεύγει, δείτε την πως φεύγει, πόσο γρήγορα είναι. Και άλλη χελώνα λοιπόν. Έκτη, έβδομη μαζί με την άλλη που δεν βιντεοσκοπήσαμε, τεστούν το χερμάνι και αυτή, μεσαίου μεγέθους. Αυτό είναι το πρώτο θηλυκό που βρίσκουμε. Δείτε πώς είναι. Ακόμα είναι σε ανάπτυξη, όπως βλέπετε, έχει γραμμές στο καβόκι. Είναι οι οστένες πλάκες που προστίθεν τη μία πάνω. Όχι οστένες, οι κεράτινες. Οι επιδερμικές που προστίθεν τη μία πάνω στην άλλη, σε μεγαλώνει, γιατί δεν αλλάζουν το δέρμα όπως τα φίδια και σαύρες. Οι χελώνες ξηράς συσσωρεύουν τις πλάκες για περισσότερη προστασία. Δείτε εδώ πίσω, μικρή υπερουραία πλάκα, πολύ κοντή ουρά. Και από κάτω το καβούκι είναι ίσιο. Και αυτό σημαίνει ότι είναι θηλυκό. Τώρα το ενοχλήσαμε. Πριν είχε κατουρίσει λίγο που τον πειράξαμε. Και τώρα θα φύγει. Βρήκαμε λοιπόν και μια τεράστια σκολόπετρα, αλλά έφυγε. Αλλά βρήκαμε και τη χιλιοποδαρούσα με την κόκκινη ρίγα. Αυτή που βρίσκω εδώ γύρω από Θεσσαλονίκη. Δεν έχω βρει σε πιο ψηλά υψόμετρα τέτοια. Αυτή λοιπόν δεν είναι μπούρουχα σαν την άλλη. Αυτή έχει δύναμη. Για να τη μυρίσουμε λοιπόν. Μαστουρώνει αυτή λοιπόν, εντάξει. Έτσι κάνω κάθε φορά που βρίσκω χιλιοποδαρόσα. Είπαμε και οι λεμούροι στη Μαδαγασκάρη το κάνουν αυτό. Ξέρουν. Και έτσι παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε την εξόρμησή μας. Και τώρα την αφήνω να φύγει. Τώρα, τι έπιασα. Μια τεράστια σκολόπετρα εδώ. Σκολοπέτρα και κουλάτα. Πολύ ωραία, μεγάλη. Νάτι. Ούτε τσιμπάει ούτε τίποτα, άμα ξέρεις πώς την πιάνεις. Εδώ είναι τα πίσω πόδια, τα μακριά. Πήγε να κρυφτεί μέσα στο χώμα και την ξανατσάκωσα. Πήγε να φύγει. Νάτι. Την αφήνω να φύγει. Άντε. Δείτε τώρα πώς θα φύγει. Δείτε εδώ κι άλλη. Όχι τόσο μεγάλη όπως εκείνη, κι άλλη σκολόπετρα εδώ. Την έπιασα. Ολόκληρο αγώνα να την πιάσω. Αυτή έτρεχε πολύ. Δείτε πώς κάθεται, ούτε συμπάγεται τίποτα. Μάλλον τελικά πρέπει να μετονομάσω το κανάλι μου σε Μάστερ τη Σκολόπετρα. Όπου πήγε να με πιάσει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Να τη δείτε την από κάτω. Έτσι είναι, δεν τα κάνει, συμπάγει από εκεί. Κάθεται, να τη. Την κουράσαμε μάλλον επειδή έτρεξε πριν. Και την αφήνω πάλι κάτω να φύγει.
πολύ περίεργη αράχνη, δείτε την καλά. Ίσως να είναι και μαύρη χείρα, θα δούμε από την αναγνώριση. Πρώτος μας σκορπιός, μεσομπούθους, γκυμπόσους, κάτω από την πέτρα. Τον βλέπετε, αυτός είναι ο πιο τοξικός σκορπιός της Ελλάδας. Ένα μανιτάρι σαν εκείνο που βρήκαμε, άνοιξε και μυρίζει σαν πτώμα. Υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι μύκητες, προσελκύουν τις μύγες και έτσι οι μύγες μεταφέρουν τα σπόρια τους μακριά. Δεν ξέρουμε το είδος. Δείτε τι βρήκαμε τώρα. Καινούριο ζώο που έχω να συναντήσω πάνω από 10 χρόνια. Αυτός εδώ είναι ο βάτραχος Μπομπίνα Βαριεγκάτα. Κιτρινομπομπίνα στο χόμπι. Αυτά είναι γνωστά ως Fire Belly. Το συγκεκριμένο είναι το πιο κοινό ελληνικό είδος. Θα το βρούμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας, σε δροσερά νερά. Μπορείτε να το ακούσετε τώρα, έκανε και φωνή, μάλλον αρσενικό. Δείτε το πώς είναι. Το βάζω εδώ να το δείτε καλά. Και από κάτω, από πάνω είναι γκριζοπό με κόκκους, σαν φρύνος, αλλά δεν είναι φρύνος. Από κάτω είναι κίτρινο με μαύρα στίγματα. Είναι μικρό αυτό, να είναι γύρω στα 2,5 εκατοστά. Αυτά γίνονται, μπορεί να είναι και παραπάνω, κοντά 3. Γίνονται 4 εκατοστά, σπάνια περισσότερο. Πολύ όμορφα βατραχάκια, θα τα βρούμε σε ρηχά νερά όπως εδώ. Σε αυτό εδώ τα βρήκαμε. Το λασπόνερο εδώ που μάλλον σχηματίστηκε από τη βροχή προσωρινά. Αλλά γενικά μπορούμε να τα βρούμε σε τέτοια νερά, σε μέρη που έχουν βλάστηση. Οπ, πήδηξε. Το έχει. Δύο μωρά γριογούρουν εδώ, μακριά. Είμαστε σε ασφαλή απόσταση. Αλλά μάλλον ήρθε η ώρα να φεύγουμε. Φτάσαμε λοιπόν κοντά στο Ρετζίκι, επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη. Βρεθήκαμε εδώ σε ένα πολύ όμορφο ριάκι. Έχει και ένα γεφυράκι να το περάσουμε. Πολύ ωραίο μέρος. Σίγουρα εδώ θα έχει πολλά πράγματα να βρούμε. Θα έρθουμε κι άλλες φορές σίγουρα εδώ. Γυρίσαμε λοιπόν και στο Ρετζίκι και μας χαιρετάει μια ψόφια γάτα, μάλλον πρόσφατα πέθανε, που την τρώνε οι μύγες. Δείτε και το πτώμα λίγο εδώ. Εδώ έχουμε και μια ζωντανή εκδοχή της λοιπόν. Μια μαύρη γάτα, σατανιασμένη, όπως κάποιοι λένε. Πολύ γλυκούλα. Πάνε, πάνε λίγο πιο κάτω, θα βρεις μια φέλη σου πιο κάτω. Έτσι λοιπόν, τελειώσαμε το ταξίδι μας. Δεύτερη μέρα βρήκαμε πιο πολλά. Πολύ ωραία ήτανε. Ωραία εκδρομή και στη φύση. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια μέρη στη Θεσσαλονίκη. Έχω ξανάρθει εδώ παλιά, αλλά σε πιο περιορισμένη έκταση. Επιστρέφουμε λοιπόν πίσω και σίγουρα θα ξαναέρθουμε εδώ, ιδίως στο ρέμα, και θα κάνουμε και επόμενο βίντεο. Σίγουρα θα βρούμε πιο πολλά πράγματα. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Γεια σας.